Καλή χρονιά να έχουμε και ως Ελλάδα και διαφορετική, κύριε Υπουργέ, επιτέλους. Εσείς και όλοι οι τελεθεατές. Να ξεκινήσουμε έτσι. Θα είναι καλή η χρονιά για την Ελλάδα. Βεβαίως θα είναι καλή. Όπως ξέρετε, το 2017, που μόλις το αφήσαμε, ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. Όχι μόνο ότι ήταν η μόνη χρονιά, ύστερα από πολλά χρόνια, που η ελληνική οικονομία παρουσίασε και τα 4 τρίμηνα, θα λέω, συνεχή ανάκαμψη, που είναι κάτι που δεν έχει συμβεί για πολλά χρόνια, αλλά αυτό το momentum των επενδύσεων, των εξαγωγών, την έκρηξη των εξαγωγών, θα συνεχιστεί και το 2018. Το 2018, λοιπόν, είμαστε πεπισμένοι ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά από το 2017, εάν το 2017 ήταν μια καλή χρονιά. Έχει και αυτό το σταθμό, όπως τον αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Εκτός από το επίσημο κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης που το περιμένουμε. Θα κλείσει 22. Τώρα, θα ψηφιστούμε. Βεβαίως. Υπάρχει ένα πολυνομοσχέδιο τώρα που το είδαμε. Έχει πράγματα και θάματα. Το πολυνομοσχέδιο είχε πάρα πολλά θετικά σημεία μέσα, στα οποία πρέπει να ξέρουμε ότι τα χρειάζεται η χώρα. Και φυσικά μετά από την τρίτη αξιολόγηση, μετά τον 22 Ιανουαρίου, αφοσιωνόμαστε για το Αύγουστο, που θα βγούμε από το μνημόνιο, μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Τι θα σημαίνει καθαρή δυνατότητα. Έξοδο, κύριε Υπουργέ? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις αγορές. Όπως βλέπετε, τα ομόλογα, η απόδοση των ομολόγων των ελληνικών κατεβαίνει, με την έννοια ότι τα επιτόκια είναι τώρα στα επίπεδα του 2005. Μιλάμε για καθαρή έξοδο, κύριε Υπουργέ. Είστε κατηγορηματικός. Απολύτως είμαι κατηγορηματικός. Χωρίς, λέτε, άλλα μνημόνια. Δηλαδή, όμως, αυτό μπορεί να εμπεριέχει ή μάλλον να αφήνει απ' έξω την πιθανότητα μια στήριξη που θα φέρει άλλα μέτρα, αλλά δεν θα το λέμε μνημόνιο, αλλά θα το βαφτίσουμε κάπως αλλιώς. Αυτό που λέω είναι ότι δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και θα έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Μάλιστα. Οι προοπτικές των επενδύσεων, των ξένων επενδύσεων, το 2018 θα υπάρξουν? Γιατί ακούμε αυτές τις επενδύσεις, κύριε Υπουργέ, 2000... είναι αλήθεια. Ακούμε επενδύσεις, ότι θέλουμε να έχουμε επενδύσεις, αλλά στην τσέπη μας δεν μεταφράζονται οι επενδύσεις πουθενά, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι επενδύσεις χρειάζονται κάποιο χρόνο για να υλοποιηθούν τελείως. Έχετε δίκιο ότι στην καθημερινότητα δεν έχουμε δει αυτό το που θα λέγαμε την επιρροή των επενδύσεων. Αλλά χωρίς επενδύσεις και χωρίς αυξημένη παραγωγή, την οποία τη βλέπουμε και στις εξαγωγές, και επίσης βλέπουμε και την απασχόληση που έχει αυξηθεί και αυξάνεται τουλάχιστον πάνω από 2% το χρόνο. Αυτό θα έρθει και στην καθημερινότητα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι μια χώρα που τον είναι σε ύφεση σε τόσα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο αυτομάτως σε ένα χρόνο να δούμε την καθημερινότητα που θα θέλαμε να δούμε. Είμαι πεπισμένος όμως ότι από το επενδυτικό ενδιαφέρον που βλέπω καθημερινά και από ξένους και από Έλληνες επιχειρηματίες, ότι η αύξηση των επενδύσεων το 2018 θα είναι ένα καινούριο ρεκόρ για την ελληνική οικονομία. Από πού περιμένετε επενδύσεις? Περιμένουμε επενδύσεις και από το εξωτερικό και από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Έχουν δείξει ενδιαφέρον, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει ένα τεράστιο. Κοιτάξτε, σαν χρόνο τώρα έχω επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για 5 φορές, όπως επίσης στην Αυστραλία και στο Λονδίνο 2 φορές. Και το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι σε τέτοιο επίπεδο που δεν έχει ξαναδειχθεί στη χώρα. Όχι σε φιλολογικό επίπεδο, θα υπάρχει γίνει πράξη. Γιατί ωραία να μας λένε όλοι ότι θέλουμε, αλλά να έρθουν κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι το 2017 θα αγγίξουμε τα 4 δισεκατομμύρια σε ξένες επενδύσεις, που είναι ένα ρεκόρ για την ελληνική οικονομία και είναι στα επίπεδα του 2006.
Για το 2008 έχουμε ήδη 4 στρατηγικές επενδύσεις, τις οποίες είναι σε διάφορα στάδια διαδικασίας. Σε ποιους τομείς? Θα είναι περίπου πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποιους τομείς? Οι τομείς είναι, έχουμε 2 σε εμπορικά κέντρα, είναι μία πληροφορική και άλλη μια μεγάλη ξενοδοχεία μονάδα. Και επίσης είναι άλλες οι οποίες αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται. Είναι με ξένους επενδυτές, ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε είναι βέβαια είναι ότι κάναμε και μια διείσδυση στην Αυστραλία, που υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από τους Αυστραλούς επενδυτές, όχι μόνο τους Ελληνοαυστραλούς ομογενείς, αλλά επίσης και Αυστραλούς οι οποίοι έχουν τα ιδιωτικά επενδυτικά ταμεία. Να μην μας φύγει από την κουβέντα το κομμάτι του αμερικανικού ενδιαφέροντος, μια που είχε πραγματοποιήσει και ο Πρωθυπουργός το ταξίδι εκεί. Και τότε είχε ανακοινωθεί εσείς στην Οικονομικής Επιτροπής Συνεργασίας, στην οποία είστε εσείς επικεφαλής και ο Αμερικανός ομολογός. Αυτό έχει προχωρήσει? Έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Αμερική, το Δεκέμβριο, τον προηγούμενο μήνα, συναντήθηκα με τον κύριο Ρος, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αμερικανές επενδύσεις στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον τους είναι στην ναυπηγεία, το ενδιαφέρον τους είναι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, είναι στις ξενοδοχικές μονάδες, όπως επίσης και στα logistics. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη φαρμακοβιομηχανία, για τις κλινικές μελέτες, όπως επίσης και για κίνητα. Σε τι στάδιο όμως προχωρούν αυτά, κύριε Πουλιά? Κατά πόσο προχωρούν αυτά, έτσι? Κοιτάξτε, υπάρχουν ανακοινώσεις ότι ξένα funds, αμερικανικά funds, ενδιαφέρονται για την αγορά νοσοκομείων και για την επέκταση των νοσοκομείων σε ιδιωτική... Αγορά ιδιωτικών νοσοκομείων, λέτε. Αγορά ιδιωτικών νοσοκομείων και δημιουργία καινούριων νοσοκομείων, διότι νομίζουν και εμείς συμφωνούμε σε αυτό, ότι ο ιατρικός τουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί πολύ στη χώρα μας, όπως έχει αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες, όπως επίσης και ο ιαματικός τουρισμός. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και σε αυτό. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν αυτά τα νοσοκομεία, αυτές οι επενδύσεις στα νοσοκομεία, από ξένους ή από Έλληνες, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο από ξένους, να έχουν και ελληνικά κεφάλαια που έχουν βγει έξω μέσα. Να μην έχουμε και αυτή τη φυγή των επιστημόνων, των τόσο γιατρών που δουλεύουν σε εξωτερικό, γιατί ακριβώς, οι δικοί μας γιατροί επανδρώνουν τα νοσοκομεία. Αυτό το λεγόμενο brain drain που λένε είναι κάτι το φυσικά θέλουμε να σταματήσουμε. Έχουμε προγράμματα που κατευθύνονται σε αυτό το τομέα, να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη φυγή των δικών μας εγκεφάλων. Έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα στο Υπουργείο που το λέμε Γέφυρα, το οποίο συνδέει τους επιστήμονες Έλληνες που είναι στο εξωτερικό με τους δικούς μας που έχουν μείνει πίσω. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των startups, που λέμε αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με τέτοιες επιχειρήσεις επίσης στην Αμερική, όπως επίσης και στην Αγγλία, που υπάρχουν ένα εκτεταμένο δραστηριότητα σε αυτή τον κλάδο. Οπότε αυτό είναι κάτι που έχουμε εστιάσει και τα διάφορα προγράμματα που κάνουμε είναι ακριβώς για να σταματήσουμε αυτή την εκροή. Έχουν λυθεί, κύριε Παπαδημητρίου, προβλήματα που στο παρελθόν ήταν ανάχωμα για τις επενδύσεις, π.χ. η γραφειοκρατία. Έχουμε κάποιες επενδύσεις που βλέπουμε ότι είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Δηλαδή αυτό το ελληνικό το συζητάμε, όλο τη μία μέρα χτίζεται, την άλλη μέρα γκρεμίζεται. Μία είναι τα αρχαία, μία είναι ο χώρος πρασίνου και τα μία είναι τα ψηλά κτίρια. Μία είναι ένα δάσος που είναι δάσος, δεν είναι δάσος. Την άλλη φορά είναι τα κοντά κτίρια. Τα κοντά κτίρια. Λοιπόν, τι γίνεται και με το ελληνικό, δεν ξέρω αν ανοίξει εσάς. Κοιτάξτε, αλλά και γενικά με τη γραφειοκρατία σε όλα τα θέματα. Όπως ξέρετε, το ελληνικό ήταν ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο. Ήταν εμπλεκόμενοι οι δύο ή τρεις δήμοι, επειδή ήταν τεράστια η έκταση, τα αρχιτεκτονικά σχέδια έλεγαν που θα μπει το πάρκο, αλλά αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν το πάρκο έπρεπε να μετακινηθεί κάπου αλλού από την υπηρεσία των δασών, την δασική υπηρεσία. Έχουμε τελειώσει και με το πρόβλημα των αρχαιοτήτων. Και νομίζω ότι το ελληνικό είναι από τα μεγαλύτερα
επενδυτικά σχέδια, το φιλέτο της Ευρώπης, όπως έτσι λέγεται, το οποίο θα πάρει μπρος το 2018. Τώρα, περιμένουμε, το 2018. Περιμένουμε ότι σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να δούμε τις πρώτες μορφές της, της κατασκευής. Θα δούμε σε ένα μήνα τις πρώτες μορφές της κατασκευής, το ελπίζουμε. Θα ελπίζουμε. Όλα περιμένουμε, ξέρετε, το προεδρικό διάταγμα. Ναι, οπότε, μόλις γίνει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο δεν θα πάρει πολύ χρόνο, θα δούμε την δραστηριότητα που περιμένουμε τόσα χρόνια. Με την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, συγγνώμη, μάλλον που θα παρέμβω, τι γίνεται. Μιλάτε για την Αναπτυξιακή, Αναπτυξιακή Τράπεζα, ναι. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως ξέρετε, είναι ένα εγχείρημα, ένας επενδυτικός φορέας, τον οποίο αυτή η κυβέρνηση ήθελε να ιδρύσει από το 2015. Το 2016, τον Ιούνιο, πήραμε την έγκριση από τους θεσμούς να προχωρήσουμε με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είμαστε στο στάδιο της τεχνικής βοήθειας που παίρνουμε από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γαλλίας να δημιουργήσουμε το νομοσχέδιο, το οποίο πιστεύουμε να φέρουμε στη Βουλή σε ένα μήνα ή δύο το πολύ. Οπότε να έχουμε τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή με αναπτυξιακές τράπεζες της Γαλλίας, της, που μας δίνει τεχνική βοήθεια, της Γερμανίας, επίσης της Αγγλίας και της Ιταλίας. Με τι κεφάλαια θα ξεκινήσει αυτή η τράπεζα, κύριε Παπαδημητρίου? Το κεφάλαιο δεν είναι τόσο πολύ το πιο σημαντική ερώτηση. Αυτό που είναι η χρηματοδότηση της τράπεζας αυτής, και η χρηματοδότηση θα έρθει από άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Από άλλες χώρες δηλαδή. Από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως επίσης της Βραζιλίας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βραζιλίας, της Αμερικής, που είναι κάτω από την παγκόσμια τράπεζα, όπως επίσης και από την Τράπεζα της Κίνας. Για να το εξηγήσουμε τώρα λίγο αυτό, ναι, αυτή η τράπεζα σε τι θα συμβάλλει στη δική μας άνθηση εδώ, την τοπική? Αυτή η τράπεζα θα καλύψει το κενό που οι συστημικές τράπεζες δεν καλύπτουν, που είναι η χρηματοδότηση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Ταμείο Μικροπιστώσεων και επίσης διάφορη χρηματοδότηση υποδομών. Είναι ο τρόπος δηλαδή να απελευθερωθούν κεφάλαια στην αγορά για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη? Ακριβώς. Είναι ακριβώς ένας αναπτυξιακός φορέας. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει αναπτυξιακή τράπεζα και τελικά φτάσαμε στο σημείο που τώρα θα έχουμε κι εμείς αναπτυξιακή τράπεζα. Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, κύριε Υπουργέ, και τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπως ξέρετε, άρχισε τον 3 Αυγούστου του 2017. Υπήρχαν μια διαφοροποίηση με τις πλατφόρμες και με τη σύνδεση των διάφορων πλατφόρμων από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και την ανεξάρτητη αρχή των δημόσιων εσόδων και τις τράπεζες. Είμαστε τώρα σε αυτό το στάδιο, στο οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι μερικά από τα στοιχεία είναι ότι έχουμε 12 επιτυχείς ρυθμίσεις, 10 από ασφαλιστικά ταμεία και 2 από τράπεζες. Δεν είναι λίγες. Λίγες μου ακούγονται, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε, κοιτάξτε, έχουν μπει 2.400 στη διαδικασία, σε διάφορα στάδια διαδικασίας, έχουν διάφορα έγγραφα τα οποία έχουν ανεβάσει στην πλατφόρμα. Ναι. 439 είναι στα τελικά στάδια της διαδικασίας μέσω διαμεσολάβης, γιατί μερικές είναι διμερείς μεσολάβες και άλλες είναι με πολλαπλούς πιστωτές. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα έχουμε τουλάχιστον άλλες 50. Μπορούν να μπουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους σε αυτόν τον μηχανισμό και να ρυθμίσουν οφειλές τους? Ακριβώς. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία εξαιρούν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα το ότι κάποιοι που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους γιατί δεν πήγαινε καλά, αλλά πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Αυτοί μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Για να ενταχθεί μια μικρή, μικρομεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο θετικό αποτέλεσμα με το αυτό, όπως το λέμε, το EBITDA, που είναι το τελικό αποτέλεσμα χωρίς την εξαιρούμενη της απόσβεση των τόκων και το καθαρό. Καθαρό. Εάν δεν έχει αυτό το
αν δεν μπορεί να έχει την προϋπόθεση αυτή, δεν μπορεί να ενταχθεί. Αυτό όμως δεν αφήνει πολλούς έξω. Τώρα είμαστε στην περίοδο της κρίσης, τα λουκέτα πήγανε. Και δεν δίνει και ευκαιρία σε κανέναν αυτό. Το ένα πίσω από το άλλο. Δεν δίνει μια ευκαιρία σε αυτόν που τα χρωστάει. Να πληρώσει και να. Μιλάμε ότι είναι περίπου 400.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν τον μηχανισμό. Και πιστεύουμε τουλάχιστον 125 με 130 βασισμένα από το ΓΕΣΕΒΕ ότι θα ενταχθούν. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει έχουν άλλη διαδικασία και όχι τον εξοδικαστικό. Αλλά όχι τόσο ευνοϊκή ενδεχομένως. Δεν το ξέρω ότι είναι αυτή, δεν είναι τόσο ευνοϊκή. Όπως επίσης μας στέλνουν και μηνύματα ότι υπάρχουν κάποιες οφειλές που εξαιρούνται, λέει. Είναι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Κοιτάξτε, ο εξοδικαστικός μηχανισμός λύγει το 2000 τέλος του χρόνου αυτού. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να ενταχθεί το 2018 μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα χρόνια το οποίο είναι το 2017. Οπότε είναι δυνατόν το 2017 να είναι ένας χρόνος ο οποίος να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είστε θετικός, είστε αισιόδοξος για πάρα το 2018. Πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξος. Καθημερινά βλέπω πολλούς επενδυτές και αυτό με πείθει ότι το 2018 θα είναι ακόμα ένας χρόνος ρεκόρ για τις επενδύσεις, όπως και για τις εξαγωγές. Είστε αισιόδοξοι συνολικά και για αυτό που συζητείτε τώρα, ότι αν θα κλείσουμε τώρα με το Eurogroup στις 22 του μήνα και περάσει και είναι θετική η στάση, θα ανοίξει και αυτή η συζήτηση για το χρέος σιγά σιγά και τι σημαίνει αυτό για τη συνολικότερη εικόνα της χώρας. Είμαι απόλυτο σίγουρος ότι θα αρχίσουν οι πραγματικές συζητήσεις για την διευθέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτή την αισιοδοξία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εμείς θα πάμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που θα μας